Η ΑΕΜΚΟΝΟΥ εξέδωσε ανακοίνωση μετά την ισοπαλία που έφερε στην έδρα του Πανιωνίου σε μάτς για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, κάνοντας λόγο για ένα χαοτικό τρίτο ημίχρονο. Καταγγελία για μπράβου, μπουνιέ και κλωτσιέ σε ποδοσφαιριστέ τη. Υποκινητή των επεισοδίων ήταν ο παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου Νίκο Πυρόπουλο, αναφέρει αεμικόνου, καταγγέλλοντα βιαιοπραγίε σε ποδοσφαιριστέ τη από μπράβου και αντίπαλου παίκτε μετά το 1-1 με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα, ο πρόεδρο του Συλλόγου ανέφερε ότι δέχτηκε ποτήρι με τσίπουρο στα μάτια. Όπω υποστηρίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τη η ΑΕΜΚΟΝΟΥ, η ΑΕΜΚΟΝΟΥ εκφράζει την έντονη δυσαρεσκιά τη και τον αποτροπιασμό τη για τα όσα περιστατικά βία συνέβησαν μετά το τέλο του αγώνα με τον Πανιόνιο στα αποδητήρια του γηπέδου τη Νέα Μύρνη. Είναι απαράδεκτο μετά από ένα παιχνίδι που δεν συνέβη το παραμικρό στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχουν μπράβοι που να υποδέχονται νεαρού ποδοσφαιριστέ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη τη αποστολή τη ομάδα μα με μπουνιέ και κλωτσιέ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλέξανδρο Κουκάς δήλωσε από την πλευρά του: Ντρέπομαι για τα όσα βίωσα σήμερα στο γήπεδο τη Νέα Μύρνη. Είμαι 35 χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου ω παράγοντα και ποτέ δεν περίμενα ότι ένα ιστορικό σωματείο όπω ο Πανιόνιο θα κάνει πρωταθλητισμό με μπράβου και αλκοόλ στα αποδητήρια. Εγώ ο ίδιο στην προσπάθειά μου να φτάσω στα αποδητήρια τη ομάδα μου, δέχθηκα ένα ποτήρι τσίπουρο στα μάτια. Ευτυχώ γλίτωσα τα χειρότερα εξαιτία τη παρέμβαση ενό ηλικιωμένου κυρίου. Χτυπήθηκαν όμω από μπράβου ο προπονητή μα, τρει-τέσσερι ποδοσφαιριστέ αλλά και ο φροντιστή τη ομάδα.